Τηλεφωνική γραμμή, ερχόμαστε εδώ, τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων και υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας. Καλή σήμερα, Γιωβαδάκη, καλημέρα. Σιδεροκέφαλος και καλή επιτυχία στην κυβέρνηση. Σας ευχαριστώ πολύ, κάνουμε και πρεμιέρα μαζί. Ποδαρικό, ποδαρικό. Ποδαρικό. Ο Δημήτρης Καμένος εκτός βουλής, εκτός κυβερνήσεως, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, κύριε Βαδάκη, τα πράγματα είναι αυτά. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει χρόνο ούτε να κάθεται να κάνει διερευνήσεις και να γυρίζει, να χάνει έστω και ένα λεπτό από τη μάχη την οποία θα δώσει στην εξωτερική στο εξωτερικό. Δημιουργήθηκε ένα θέμα από απαράδεκτα και ρατσιστικά tweet τα οποία είδαν τη δημοσιότητα. Ο ίδιος αρνείται, κάλεσε τον Σφαγιανάκη και έχει αρχίσει ήδη έρευνα στις αστυνομίες. Μέχρι τότε διευκόλυνε με την παρέτησή του το έργο της κυβέρνησης. Κύριε Πρόεδρε, τα tweet αυτά ήταν γνωστά. Τα γνωρίζατε εσείς πριν από το σάλο που δημιουργήθηκε. Μάλιστα, είχε δημιουργηθεί ένα επεισόδιο και με την κυρία Χρυσοβελώνη. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε. Ναι, και ο ίδιος έλεγε ότι υπάρχουν 20 διαχειριστές στο λογαριασμό. Και όταν ήρθε η ώρα πλέον να δώσει εξηγήσεις, όταν εγώ τον ρώτησα, η απάντηση ήταν ότι δεν δικά μου, είναι αλλουνών διαχειριστών. Τότε δεν είχε δημιουργηθεί κανένα τεράστιο πρόβλημα στο εξωτερικό. Ούτε είχα δει εγώ τέτοιου είδους tweet, τέτοιου ύψους ρατσισμού, ας πούμε, και αντισημιτισμού. Δεν το είχα αφήσει να πει στην Βουλή καν. Αλλά ο ίδιος δεν μπορεί να μάθω να το καταδικάσω. Εσείς ξέρετε και από τη διαδικασία αυτή, θα έπρεπε να το είχε ξεκαθαρίσει πιο νωρίς. Γιατί υπήρχε και tweet εναντίον του κυρίου Τσίπρα. Υπήρχε και tweet το οποίο. Αντιλαμβάνεστε, ακόμα ένα λόγο παραπάνω. Έτσι. Ούτε εγώ το είχα δει, ούτε ο κύριος Τσίπρας, ούτε κανείς. Αλλά ο ίδιος, ο οποίος έγραφε και άρθρα σε ιστολόγια, δεν είχε δώσει ποτέ τέτοιου είδους αφορμές, ούτε στις συζητήσεις που έκανα. Και δεν πιστεύω ότι είναι δικά. Αλλά τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να σταματήσει, αυτή η κυβέρνηση τουλάχιστον, και να χάσει έστω και μία ώρα. Ούτε πρόκειται να κολλήσει σε θέματα τα οποία θα διγυρίσουν πίσω. Ο ίδιος διευκόλυνε, είναι παρετήθηκε και προχωράμε μπροστά. Και αυτό έχει σημασία και είπαμε κι εμείς ότι δεν έχετε περιθώριο και πίστοση χρόνου, δεν μπορεί να σας δώσει. Δεν υπάρχει δευτερόλεπτο, ούτε μπορεί να μένει καμία σκιά. Και ιδίως σε θέματα εθνικής τάξης, έτσι. Κύριε Πρόεδρε, είναι γεγονός ότι τα προβλήματα τα οποία δημιουργήθηκαν αποδόθηκαν στους ανεξάρτητους Έλληνες. Μία ήταν ο Δημήτρης Καμένος, μία ο κύριος Νικολόπουλος. Ότι... Κύριε Βαράγη, σας παρακαλώ πολύ. Όχι, θέλω να πω ότι. Αν τα βλέπετε εσείς, δεν ξέρω πού τη βλέπετε. Εγώ, εμείς έχουμε μια άλλη συνεργασία. Όποιοι προσπαθούν να βρουν προβλήματα δεν θα βρουν. Ψάξατε όλη την προεκλογική περίοδο, ψάχνατε χρόνια. Εμείς με τον Αλέξο Τσίπρα θα συνεργαστούμε με τον καλύτερο τρόπο. Δεν πρόκειται να ανεχτούμε μίγα στο παδί μας. Και είτε τους αρέσει, είτε δεν τους αρέσει, θα είμαστε μαζί. Πάντως με τον κύριο Νικολόπουλο λέτε ότι δεν υπάρχει κανένα. Τι να σας πω, υπάρχει κανένα πρόβλημα, μαζί μου δεν τα θέσει, αλλά μην προσπαθείτε να ψάξετε να βλέπετε. Όχι, όχι, δεν ψάχνω, δεν ψάχνω, σας λέω, εγώ δεν ψάχνω τίποτα. Στεναχωρήθηκαν τόσο πολύ τα καρνάνια, στεναχωρήθηκαν τα ματσίδες. Εγώ προσωπικά... Και έγινε μια κυβέρνηση χωρίς να έχει μέσα την κυρία Γεννηματά ή το ποτάμι, αλλά τι να κάνω, έτσι ψηφίζει ο λαός. Άλλωστε, εσείς το περιμένατε ότι... Εσείς το περιμένατε ότι θα δεχόσαστε, άλλωστε. Δεν τα λέγατε και μόνο σας το λέγατε. Ότι εσείς θα δεχόσαστε τις επιθέσεις. Το θέμα είναι να μπορέσετε. Εγώ αντέχω, είμαι πολύ σκληρός για να πεθάνω. Σας είδα χθες και με την κόρη Κοράκλα. Η κόρη... Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, την καλημέρα.